Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εκπαιδευτικά Νέα. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από το χώρο της εκπαίδευσης για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την 5η 2 Μαρτίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, όλοι οι υποψήφοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλουν στο λύκειό τους αίτηση δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση δήλωση. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την αίτηση δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έτοιμο και θα προσέρχεται στο λύκειό του για οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minendu.go.gr στο σύνδεσμο εξετάσεις. Οι απόφοιτοι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο λύκειό τους. Όσοι υποψήφοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες, υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα. Όσοι υποψήφοι ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική ή στο εμπορικό ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, την πυροσβεστική και τις κατατόπους λιμενικές αρχές αντίστοιχα. Υποψήφοι για το 10% χωρίς νέα εξέταση μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφοι για το 10% των θέσεων δεν θα υποβάλλουν αίτηση δήλωση το Φεβρουάριο αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις, έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επιμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν 2 νέα τμήματα πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα 2 νέα τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ και στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα 2 νέα τμήματα δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ανακοίνωσε ότι δέχτηκε την εισήγηση των Προέδρων των ΤΕΗ, σύμφωνα με την οποία 9 τμήματα των ΤΕΗ εντάσσονται από φέτος στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Πρόκειται για τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα, Κοινωνικής Εργασίας, Πάτρα, Οπτικής και Οπτομετρίας, Αίγιο, Εμπορίας και Διαφήμισης, Αθήνα, Διεθνούς Εμπορίου, Καστοριά, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Δράμα, Λογοθεραπείας, Καλαμάτα, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρδίτσα, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνάντησης Νέων με τίτλο «Οι νέοι στο βήμα, προβληματιζόμαστε, συζητούμε, προτείνουμε για τη δική μας Ευρώπη», η οποία συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομωτινής και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την υποστήριξη του Δήμου Κομωτινής και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, Παρευξήνιων Χωρών, ανακοινώνεται η έναρξη της περίοδου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, η οποία θα διαρκέσει από 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου 2017. Συμμετέχοντες θα είναι νέοι από 15 έως 30 ετών, ενώ για τις ανάγκες συνάντησης υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν μεταφορά των συμμετεχόντων εκτός Κομωτινής από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Περιφερειακή Συνάντηση Νέων και την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής ατομική ή συγκεντρωτική στην ιστοσελίδα RIM Europe Direct Κομωτινή EU.
Η διαχείριση της τάξης είναι μια δύσκολη υπόθεση, ιδίως για τους εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά μπαίνουν σε τάξη και έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της. Χρήσιμες συμβουλές για λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και πληροφορίες για τη σημασία της τάξης και του σχολείου, μας δίνει στο επόμενο βίντεο η κυρία Τσιρίδου Ρεοπούλου Κική, ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Κοντά μου σήμερα στο στούντιο έχω την κυρία Κική Ρεοπούλου Τσιρίδου. Καλησπέρα, Κική. Καλησπέρα, Χρήστο. Και θα μιλήσουμε για την διαχείριση της τάξης και τα ωφέλη της τάξης. Ναι. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο ένας καθηγητής να νιώθει άγχος λίγο για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστεί, ειδικά στην καινούργια χρονιά που δεν ξέρει και την τάξη και τα άτομα. Τώρα, η ποικιλομορφία των χαρακτήρων, ο αριθμός των μαθητών, τα διαφορετικά επίπεδα ενδιαφέροντος για το ίδιο μάθημα, το διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον. Ο τρόπος προσέγγισης που χρειάζεται το κάθε παιδί είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. Πολλές φορές στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την τάξη μπορεί να παίζει ρόλο λίγο η απειρία, λίγο η κούραση ή απλά ότι έχουμε κολλήσει σε ένα μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο όμως είναι ανεπαρκές. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες, έτσι. Ναι. Αυτό που θα δώσουμε σήμερα είναι κάποιες συμβουλές τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγει ο εκπαιδευτικός. Καταρχήν, ο εκπαιδευτικός, όταν θα πει μέσα στην τάξη, θα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι θέλει να διδάξει και ποια θα είναι τα ωφέλη που θα αποκομίσουν τα παιδιά. Αν δεν ξέρει ακριβώς και μπαλατζάρει λίγο αυτό που λέμε, όχι θα κάνουμε αυτό ή καλύτερα πάμε εκεί, τότε είναι μια αιτία για συνέπειες, παρεξηγήσεις. Δημιουργείται και ένα άγχος στα παιδιά. Ναι, αυτό ναι. Ακριβώς. Μετά, ο υπερβολικός έπαινος για κάτι αναμενόμενο. Εδώ θα πρέπει λίγο να είναι ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ επαίνου και αναγνώρισης. Αναγνωρίζω ότι έκανες μπράβο, αλλά όχι υπέρμετρος έπαινος. Ο μη αποτελεσματικός σχεδιασμός του μαθήματος. Αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι δημιουργεί μια σύγχυση σίγουρα στα παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν οργάνωση. Περισσότερο οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το άγχος και πολλές φορές δεν γνωρίζουν κιόλας. Όχι ότι φταίνει οι ίδιοι. Υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια όμως που μπορούν να συμβουλευτούν. Ναι. Θα το ήθελα εγώ και στα προγράμματα των σχολών όμως. Είναι μεγάλο παράπονο των παιδιών που τελειώνουν τις σχολές και ασχολούνται με την εκπαίδευση ότι ναι, μεν γνωρίζω το αντικείμενό μου, δεν γνωρίζω όμως πώς να το διδάξω. Δηλαδή η διδακτική δεν έχει μπει ακόμη σε μεγάλο βαθμό στις σχολές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι εντάξει, θα διδάξω, πώς όμως θα διδάξω. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, ένα lesson plan που λέμε και να ξέρουμε, ακόμα καταγράφουμε και το τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε ώρα, σε κάθε μάθημα. Κάθε οργανωμένο σχολείο θα πρέπει να έχει τα lesson plans. Ένα άλλο λάθος που γίνεται είναι ότι αφιερώνουν κάποιοι καθηγητές, ενδεχομένως και εμείς δεν βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Πολύ χρόνο σε έναν μαθητή χωρίς να παρακολουθούμε το σύνολο της τάξης. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι αναγκαίο για να δώσουμε όθηση. Πρόβλημα. Πάντα υπήρχαν οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες. Υπήρχαν ακριβώς. Ναι, δηλαδή σίγουρα ένας εκπαιδευτικός θα δουλέψει με τους μαθητές που ανταποκρίνονται περισσότερο στο μάθημά του, κατά ψέματα. Οπότε εκεί υπάρχει το πρόβλημα πολλές φορές να αφήσουμε να παραμελήσουμε κάποιο μαθητή. Το θέμα είναι όταν υπάρχει κάποιος λόγος που θα πρέπει να πλησιάσω ένα παιδί περισσότερο, σαφώς και θα το κάνω και επιβάλλεται. Όταν όμως αυτό γίνεται επανειλημμένα, τότε. Νομίζω ότι κατατάει και βαρετό το μάθημα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, βλέπουμε τον καθηγητή να κάνει μάθημα με 2-3 άτομα μέσα στην τάξη του συγκεκριμένους και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι συμμετέχουν. Όχι. Ποιος ο λόγος. Ναι. Άρα τότε η συνέπεια είναι να υπάρχει βγαίνει μια διαφορία. Μεν το μάθημα, βγαίνει μεν το μάθημα, ναι. Καλύπτουμε την ύλη, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπλέξουμε στην διαδικασία. Ναι. Δεν είναι όλους. Μόνο η αδιαφορία που θα δείξουν οι υπόλοιποι, είναι και η δημιουργία για αντιπάθειες. Και παραπώνων πολλές φορές. Ναι, ότι πολλά παιδιά νιώθουν παρεξηγημένα. Όταν είναι μετά η αρχή μιας δραστηριότητας, χωρίς την πλήρη προσοχή των μαθητών, υπάρχει μετά δυσκολία στο να ενταχθούν. Άρα ο καθηγητής, όταν θα ξεκινήσει μια καινούργια άσκηση, ένα καινούριο κεφάλαιο ή οτιδήποτε, θα πρέπει η καινούργια δραστηριότητα να έχουμε από κάτω όλα τα μάτια και όλα τα αυτιά πάνω μας. Πρέπει να γίνει μια πρώτη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη δράση. Ναι. Βέβαια, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν για ποιο λόγο θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν, ακριβώς, ποιο θα είναι το όφελός τους. Θα τους δώσουμε κίνητρο. Αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα δραστηριότητα και κάποιοι μαθητές να μιλάνε, να κρύβονται, να ξέρουν το μολύβι τους ή οτιδήποτε. Ο τρόπος και ο τόνος ομιλίας του καθηγητή, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Όταν είναι πολύ γρήγορος ή πολύ αργή,
Ναι. Η ομιλία ή δεν ακούγεται ο εκπαιδευτικός πολλές φορές, τα τελευταία θρανία. Ίδια ένταση. Ναι, ναι. Γραμμική. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πάει η ευθεία. Το καρδιογράφημα ευθεία είναι νεκρός. Είναι χαρίσματα. Ναι. Είναι χαρίσματα. Πολλοί, ας πούμε, όλοι είχαμε εξαιρετικούς πολλές φορές, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, πανεπιστημιακούς, που ήταν εξαιρετικοί συγγραφείς. Εξαιρετικό βιογραφικό. Από εκεί και πέρα όμως, το μάθημα, ως ρήτορας, έτσι, δεν κέρδιζε το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα δεν επικοινωνούσε πολλές φορές με το κοινό του από κάτω. Οπότε λοιπόν πρέπει λίγο να είμαστε. Να κάνουμε κάποιες παύσεις, ναι, να τονίζουμε κάποια πράγματα. Να έχουμε και οπτική επαφή με τους μαθητές, πολύ σημαντικό. Να κρατήσουμε το ενδιαφέρον τους. Το επίπεδο αυτό, το flat, το μόνο που θα κάνει είναι τα παιδιά αδιάφορα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι και σε οτιδήποτε, σε σχολές νομικής, πολιτικών επιστημών, εκπαιδευτικών κτλ., σίγουρα θα χρειαζόταν και μερικά μαθήματα υποκριτικής. Όχι για να μάθει να υποκρίνεται, αν και πολλές φορές θα χρειαστεί να υποκριθεί και ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή, όταν είναι πολλές φορές στενοχωρημένος, δεν φταίνουν τα παιδιά από κάτω, θα πρέπει να το ξεπεράσει και να κάνει σωστά το μάθημά του. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και να κερδίζει το μικρό ακροατήριο από κάτω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Τρόπο και αυτό, όπως είπες, φυσικά θα γίνει μόνο και με τον τόνο της φωνής, αλλά και με τις κινήσεις και με όλα. Δηλαδή, θα πρέπει. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο. Πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι, έλα, τι κάνετε, μπαίνετε στις τάξεις και κάνετε μάθημα. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Εδώ με 6 άτομα, σε εμάς, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, το πολύ, και βλέπουμε τι δυσκολίες υπάρχουν. Όταν κάποιος έχει από κάτω 24, 25, 27 και πολλές φορές και πιο μεγάλες τάξεις, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Άρα αυτός ο καθηγητής θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο. Ναι. Για να προσεγγίσει το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Όπως βέβαια μεγάλο ρόλο παίζει και το να κάθεται σε μία γωνία ή να στέκεται σε ένα σημείο ή να κινείται, κάθεται. Ναι, μπαίνει μέσα στους μαθητές του, επικοινωνεί με τους μαθητές του, πολύ σημαντικό. Ναι, όσο περιφέρεσαι στην τάξη, οπότε και το παιδί. Για παιδιά βλέπουν μια πλάτη πολλές φορές να γράφει στον πίνακα και μου λέει δεν έχουμε επαφή. Δηλαδή μπαίνει δεν μέσα, γράφει, ορισμένοι βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και χαρισματικοί άνθρωποι. Ένα άλλο λάθος που γίνεται συχνά είναι η υπερβολική έμφαση στα αρνητικά. Είμαστε ιδιαίτερως αυστηροί. Αποθαρρύνονται οι μαθητές και να πω κάτι, ακόμα και εμείς που είμαστε μεγάλοι. Ναι. Αν εμείς και σε φιλικό επίπεδο αρχίσω και σου κάνω μια κριτική, τονίζοντας μόνο τα αρνητικά σου. Αποθαρρύνει τον μαθητής. Αυτό είναι ούτε σε βοηθάω. Σε αυτό το λάθος πέφτουμε πάρα πολύ όλοι μας. Και ξέρεις, πέφτουμε πολλές φορές γιατί απέχουμε και από τις εξετάσεις. Αυτό λέω πολλές φορές στους εκπαιδευτικούς ότι είναι πολύ σημαντικό να κινούμαστε και εμείς μαθητές. Ναι. Δηλαδή λένε ναι. Μερικοί, δεν κουράστηκες για παράδειγμα να παρακολουθείς επιμορφώσεις, να δίνεις εξετάσεις κτλ. Λέω, ο καθηγητής ο οποίος δίνει εξετάσεις. Είτε κάνει ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή για παράδειγμα συμμετέχει σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα κτλ. Μπαίνει στη διαδικασία του υποψηφίου. Ναι. Οπότε δεν ξεχνάει το άγχος του μαθητή. Είναι και αυτός μαθητής. Οπότε πολύ πιο καλά θα καταλάβει τους μαθητές του. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι. Δέχεται την αυστηρή ξεχνώ, κριτική και ο ίδιος. Ναι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και εμείς να δεχόμαστε αυστηρή κριτική. Οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι τα λάθη σου. Και μπαίνει λίγο στη θέση του μαθητή όταν εσύ πλέον είσαι αυστηρός συνεχώς μαζί του. Σκέψου και τον εαυτό σου όταν ήταν μαθητής να είχε ένα. Κάποιους δάσκαλους τους συμπαθούσαμε, κάποιους μας άφηναν τουλάχιστον αδιάφοροι. Ναι. Ναι, να δούμε δεν τι κάνανε αυτοί. Δεν έχει σημασία όμως το αν κάποιος καθηγητής είναι αυστηρός. Χρειάζεται και αυστηρότητα. Δηλαδή, αγαπούσαμε και καθηγητές οι οποίοι ήταν αυστηροί με την καλή έννοια. Γιατί τα παιδιά ξέρουν να ξεχωρίζουν λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο αυστηρός και το κακός. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο αυστηρός, γιατί θέλω να κάνω σωστά την εκπαιδευτική αυτό μου διαδικασία. Ή ενδιαφέρομαι για σένα και προσπαθώ να σε διαφυλάξω από το να μην αποτύχεις. Πολύ σημαντικό. Να μπορέσω να τραβήξω και το ενδιαφέρον των παιδιών, να βγάλω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μετά σαν σύνολο. Πάνω στη μάθηση, αλλά το θέμα είναι να είναι όλα με μέτρο, ο σεβασμός δεν μπορείς να τον απαιτήσεις. Ναι, τον κερδίζεις. Τον κερδίζεις. Ναι. Και αυτό που λέω και στα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο εσείς 10, 15, 20 παιδιά να κάθεστε και να κρίνετε ένα άτομο από το αν έχει χτενιστεί, αν φοράει τα ίδια παπούτσια ή οτιδήποτε, γιατί τα παιδιά το συζητάνε. Και από την πλευρά των παιδιών. Μετά είναι το φαινόμενο ότι δεν ζητούν από τους μαθητές να σηκώνουν το χέρι. Παράδειγμα, κάποιοι καθηγητές λένε μη σηκώνετε το χέρι. Το παιδί θα κλειστεί μέσα στο μικρό κοσμό του και θα πει: «Οκ, θα περιμένουμε ερωτήσεις. Μπορεί και να μην με ρωτήσει. Είμαστε τόσοι. Μπορεί να μην είναι η σειρά μου σήμερα». Ξαναγυρίζουμε στο λάθος που κάνουν πολλοί ότι δουλεύουν μόνο με συγκεκριμένα άτομα. Κάποιοι το θεωρούν άδικο. Βέβαια, υπάρχουν και καθηγητές που ενώ λένε δεν θέλουν να σηκώνετε χέρι, όταν πάνε οι γονείς. Λέει, μα δεν σηκώνει χέρι, δεν συμμετέχει. Ή πολλές φορές δεν γνωρίζουν τους μαθητές τους. Ναι. Βέβαια, στην αρχή είναι λογικό να μην γνωρίζουν τους μαθητές. Δεν μπορεί να δουλεύεις ένα-δύο χρόνια με τα παιδιά και να μην ξέρεις. Και όχι μόνο τους μαθητές σου ως πρόσωπο. Πολλές φορές πρέπει να έχεις και ένα φάκελο. Ένα feedback. Αυτό ακριβώς και να γνωρίζεις τι ακριβώς γίνεται. Γιατί αν υπάρχει και πρόβλημα υγείας, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, για να ξέρεις. Να δικαιολογήσεις και φυσικά μένουν απόρριτα όλα αυτά. Αλλά απλώς είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τους μαθητές του.
Πρέπει να υπάρχει ένας απόρριτος φάκελος με πληροφορίες για το τι πρόβλημα μπορεί να έχει κάποιο παιδί. Όπως είπες, μπορεί να είναι είτε οικογενειακό, είτε υγείας, είτε συναισθηματικό. Και γι' αυτό πολλές φορές συμβουλεύουμε και τους γονείς να συνεργάζονται με το σχολείο. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα υγείας ή κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, και αυτό το βλέπουν στην περιφορά του παιδιού, καλό είναι να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό του σχολείο, έτσι ώστε και ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τι προβλήματα υπάρχουν, για να μπορεί και να δικαιολογήσει και να βοηθήσει από την πλευρά του το παιδί. Σίγουρα. Εδώ υπήρξε περιστατικό που παιδί ήταν αλλεργικό σε ντεπών. Τι πιο απλό να πονέσει το κεφάλι ενός παιδιού στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και να ζητήσει ένα ντεπών. Και να μπορεί να εξελιχθεί όμως μοιραίο. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μετά, δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε πολύ σοβαροί, ούτε πολύ αστείοι. Να μην είμαστε ο κλόουν της τάξης. Δηλαδή. Δεν υπάρχει ταύτιση. Τα παιδιά πρέπει να τα μιλάς αληθινά, να ξέρουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ακριβώς το όριο. Δηλαδή, ο μαθητής να αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως εκπαιδευτικό. Όπως και με τους γονείς υπάρχει πολλές φορές το όριο. Δηλαδή, βλέπουμε πολλοί γονείς έχουν κάνει το λάθος ότι γίναμε φίλες με την κόρη μου, λέει μια μαμά, και αυτό ήταν το λάθος που έκανα. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίζει τη μαμά ως μαμά, τον μπαμπά ως μπαμπά. Και τον εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Και νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε αυτοί που θα θέσουμε τα όρια. Εντάξει, όταν βλέπουμε πολλές φορές να ξεπερνάει, έτσι, να εκτρέπεται λίγο η όλη κατάσταση, νομίζω ότι μπορούμε να. Κατ' εμέ δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο φίλος γονιός. Ναι, όντας γονέα. Συνήθως με τους νέους εκπαιδευτικούς, χωρίς να φταίνε τα παιδιά, γιατί είναι και οι πολύ κοντινές ηλικίες, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και πολλές φορές και συμβουλή στα νέα παιδιά που ξεκινούν ως εκπαιδευτικοί να δουλεύουν είναι ότι. Καλή παρέα, καλή φιλία κτλ. Αλλά το να ανταλλάσσουμε καρπαζιές, για παράδειγμα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Γιατί πλέον δεν αντιμετωπίζει ο μαθητής ακριβώς ως καθηγητή κάποιο πρόσωπο, οπότε δεν είναι και σωστό στις υποχρεώσεις του. Χωρίς πολλές φορές μπορεί και ο ίδιος εκπαιδευτικός μετά να ακούσει λόγια που έτσι και να μετανιώσει αυτή τη συμπεριφορά. Είμαστε έτοιμοι. Το θέμα είναι ότι κατ' εμέ τουλάχιστον υπάρχει ο φιλικός γονιός, ο φιλικός εκπαιδευτικός που μπορείς να με πλησιάσεις, να συμβουλευτούμε, να μιλήσουμε, αλλά να τεθούν και κάποια όρια. Φίλοι σημαίνει είμαστε ίσοι. Όπως μου μιλάς, σου μιλάω. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε στη σχέση καθηγητή-μαθητή, ούτε στη σχέση παιδιού-γονέα. Και αυτό νομίζω ότι το θέτουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη και στις τάξεις. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω. Γιατί ας μην πιάσουμε μόνο τους εκπαιδευτικούς, έτσι ούτε εμείς φυσικά κρίνουμε εδώ κάποιον, αλλά και στην περιφορά ορισμένων μαθητών. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω συμπεριφορά μέσα σε σχολεία. Που ειλικρινά φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να κάνουν το μάθημά τους και επειδή το τάδε παιδί από κάτω δεν έχει τη σωστή αγωγή, πολλές φορές μπορεί να εκθέσει. Και τους λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει, γιατί πιστεύω ότι τα χρήματα είναι λίγα, ειλικρινά. Δηλαδή, αν εξαίρεσουμε τις καλές διακοπές που έχει τουλάχιστον το δημόσιο σχολείο, οι απολαβές δεν είναι πάντοτε τόσο καλές, για να μπαίνει και να κάνει μία ώρα μάθημα και να ανέχεται πολλές φορές τη συμπεριφορά ατόμων από κάτω που λες εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό. Νομίζω και οι γονείς θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Θα πρέπει όμως να τεθούν και κάποια όρια ανάρμοστη συμπεριφοράς. Πότε λέμε, σε ποιον μιλάμε, αυτό ακριβώς. Και εκεί το ορίζει. Αυτό είναι θέμα του κάθε σχολείου. Μετά πέφτουν σε αποτελμάτωση χρησιμοποιώντας την ίδια στρατηγική κάθε μέρα. Το αναμενόμενο ίδιο δεν τρόπος, είναι ενδιαφέρον. Αναποτελεσματικές εκφράσεις προσώπου. Πολλές φορές δημιουργούν την αρνητική επίκριση ή ακόμα και τη γελιοποίηση του καθηγητή. Δηλαδή, ακούμε παιδιά, α, είπε αυτό ή έκανε έτσι. Όχι, είμαστε φιλικοί, είμαστε προσεγγίσιμοι, να μπορούν τα παιδιά μας να μας εμπιστευτούν, να μας ζητήσουν τη βοήθειά μας, αλλά μέχρι εκεί δεν θα γίνουμε καραγκιόζητες για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον. Κάποιοι μπαίνουμε στο τρυπάκι να διακόπτουμε τους μαθητές. Είναι έλλειψη σεβασμού και προς το μαθητή. Νομίζω είναι θέμα παιδείας και δεν είναι μόνο στην εκπαίδευση αυτό. Για παράδειγμα, το να διακόπτεις το συνομιλητή σου γίνεται πολλές φορές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ανοίγουμε πολλές φορές τις τηλεοράσεις και βλέπουμε ανθρώπους μεγάλους, όχι τώρα παιδιά και εκπαιδευτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε ότι δεν αφήνουν το συγκεκριμένο. Δηλαδή, όλοι έχουν το συγκεκριμένο χρόνο, το τηλεοπτικό. Οπότε με το που αρχίζει ένας μιλάνε όλοι μαζί και έχουν μια ηχορύπανση. Που λες καλύτερα κλείσει την τηλεόραση. Ναι, είναι και θέμα παιδείας λοιπόν και πώς καλλιεργείται αυτό, πώς περνάει και μέσα στο σπίτι. Όπως όταν ο καθηγητής κάνει μάθημα, δεν θέλει να το διακόπτουν μέχρι να ολοκληρώσει, εκτός βέβαια αν υπάρχουν ερωτήσεις κτλ. Έτσι αντίστοιχα θα πρέπει να σεβόμαστε και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού για να μην δημιουργηθεί αυτή η έλλειψη σεβασμού μετά. Η κατάχρηση των λεκτικών προσπαθειών για την πάυση της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Πολλές φορές γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Δηλαδή μπορούμε να διακόψουμε μια διαμάχη ή κάποιο φαινόμενο μέσα στην τάξη και με ένα βλέμμα μας και με μια κουβέντα. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε κι εμείς άλλα τόσα και να σκεφτούμε. Ακριβώς, και να υπάρχει ένταση μες στην τάξη. Το ίδιο έκανες και χθες. Πολλές φορές μπορούμε να παραβλέπουμε κάποια. Γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα.
η χρήση απειλών. Άρα δημιουργείται κατευθείαν έλλειψη εμπιστοσύνης. Δηλαδή θα δεις τι βαθμό θα σου βάλω ή θα φωνάξω τη μητέρα σου ή οτιδήποτε. Ναι. Πρέπει να αποφεύγεται. Η επίπλεξη μαθητών μέσα στην τάξη. Σε κανέναν δεν αρέσει το μαθητή, να υποτιμάται δημόσια. Μα σε κανέναν. Είναι όμως δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κατά τα ψέματα, γιατί πολλές φορές και ένας μαθητής μπορεί να προσβάλλει, ας πούμε, τον εκπαιδευτικό. Οπότε είναι από τη μεριά του έχεις να κάνεις με φίβους που είναι πολύ δύσκολη ηλικία. Οπότε... Και η αντίστοιχη αντίδραση μετά. Και μετά δημιουργείται πολύ μεγαλύτερο θέμα. Δημιουργείται μια μεγάλη ένταση μες στην τάξη. Οπότε εισπράττουν και τα υπόλοιπα παιδιά ένα αρνητικό κλίμα. Θα πρέπει να υπάρξει πιο άμεση επέμβαση σε ανάρμοστη συμπεριφορά. Περισσότερο χρόνο που το αφήνουμε, μεγαλύτερο το πρόβλημα γίνεται. Τώρα, η ανάγνωση των εργασιών όταν γίνεται μόνο για τις σωστές απαντήσεις και όχι για τη διαδικασία της σκέψης. Και αυτό είναι ένα λάθος. Ναι. Εδώ δεν ικανοποιείται η μαθησιακή διαδικασία σε καμία περίπτωση. Η αποτυχία των κατάλληλων ελέγχων για να δούμε ότι οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο που διδάσκεται. Δηλαδή, στο τέλος του μαθήματος, ας αφήσουμε 5 λεπτά, ας κάνουμε 2 ερωτήσεις. Το καταλάβαμε. Από τη στιγμή που όταν θα μπούμε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, τι θα μάθουμε, μετά μπορούμε να κάνουμε ένα τσεκ και να δούμε αν όντως τα παιδιά κατάλαβαν αυτό. Ναι. Αλλιώς το παιδί θα κρυφτεί στο ασφαλές περιβάλλον της αδιαφορίας του. Όταν υπάρχουν κακώς διατυπωμένες ή διφορούμενες ερωτήσεις, το παιδί τα χάνει και φυσικά ό,τι με δυσκολεύει. Και σε προφορικό και σε γραπτό λόγο. Ναι. Ναι. Ακόμη και στα διαγωνίσματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεκριμένοι σε αυτά που ζητάμε από τα παιδιά. Μετά δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να μιλήσουμε πάνω από το θόρυβο των μαθητών. Εδώ μπορεί οι μαθητές αντιλαμβάνονται και την υπεροχή τους. Και μετά θα γίνει σύνηθες φαινόμενο. Θα παγιωθεί αυτή η τακτική. Όταν είναι σταθερά συνεπής, χάνουμε την εμπιστοσύνη των μαθητών. Δηλαδή θα γράψουμε σήμερα, αχ όχι παιδιά δεν τα ετοίμασα, θα γράψουμε αύριο. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Είναι όλα το lesson plan που λέγαμε. Όταν επιτρέπουν τους μαθητές να είναι απρόσεχτοι, γίνεται η παγίωση τάξη. Υπάρχει αδιαφορία. Ναι, δηλαδή πολλές φορές και εγώ ακούω ότι για παράδειγμα κοιμάται μέσα στην τάξη. Έχω ακούσει και τρώει μέσα στην τάξη. Και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, κάνει ο καθηγητής σας μάθημα και υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρότητα πλέον. Θα ξέρω ότι αυτά τα 5-10 παιδιά είναι καλοί. Ναι, αυτό ακριβώς. Για να κοιτάξω να προχωρήσω εγώ το μάθημά μου, θα ασχοληθώ με αυτούς 5. Δεν με κάνετε, μην κάνετε πολύ φασαρία. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενοχλείτε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πολλοί έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο γιατί πλέον δεν αντέχουν. Γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή, εμείς καλά τα λέμε από εδώ, αλλά όταν θα μπούμε σε μια τάξη ειλικρινά του δημοσίου και βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Γιατί δεν είναι μόνο λάθη των εκπαιδευτικών, είναι και λάθη των μαθητών. Και πολλές φορές είναι και λάθη της οικογένειας. Ότι δηλαδή πηγαίνεις στο σχολείο για να παρακολουθείς ένα μάθημα. Όχι για να κάνεις δύσκολη ούτε τη ζωή του καθηγητή, ούτε για να αδιαφορείς. Και έτσι. Το κατά πόσο ο γονέας παίρνει το μέρος του καθηγητή του παιδιού είναι μια ολόκληρη εκπομπή που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ακριβώς, ναι. Χρήστο. Γιατί πολλές φορές το λέω και εγώ, σεμινάρια δεν χρειάζονται τα παιδιά. Ναι, σεμινάρια χρειάζονται οι γονείς, βοήθεια με αυτή την έννοια και επιμόρφωση. Όταν ο γονέας, χωρίς να είναι παρόν μες στην τάξη, ακούει από το παιδί που το παιδί. Μόνο την πλευρά μόνο του παιδιού, αυτό ακριβώς. Χωρίς να δει και να έχει εικόνα το τι έχει κάνει το παιδί μες στην τάξη. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο... Μετά το παιδί σου λέει: Οκ, okay, και να πάρω πρέπει... χαμηλότερο βαθμό. Δεν χρειάζεται να κοπιάσω. Η μαμά μου ξέρει ότι φταίει ο καθηγητής. Είναι τραγικό λάθος των γονέων που μπορούμε να το αναλύσουμε κάποια στιγμή. Μετά, οι καθηγητές δεν θα πρέπει να ακούγονται εγωκεντρικοί. Δεν κερδίζουν τη συμπάθεια. Δεν πάμε να τονώσουμε ούτε την ψυχολογία τη δική μας, ούτε την αυτοεκτίμησή μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Πρέπει να κάνουμε καλό το συγκεκριμένο λειτουργήμα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να μην σπαταλάτε πάρα πολύ χρόνο σε οδηγίες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας. Μπορεί να πούμε θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο καινούργιο υλικό ή θα κάνουμε μια καινούργια εργασία. Αυτό σημαίνει πάλι ο κακός σχεδιασμός και ανικανότητα της αποτελεσματικής εξήγησης. Και είναι και καλό να αφήνουμε πολλές φορές στους μαθητές την άνεση να, οι ίδιοι να δράσουν. Ναι. Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση και αυτή ενέργεια. Πρέπει να δώσω οδηγίες, θα πρέπει να έχω ακριβώς σαφείς τις οδηγίες που θα πρέπει να δώσω για να κατανοήσουν τα παιδιά. Τώρα, πάρα πολλοί, όπως είναι και τα πράγματα, πάρα πολλοί καθηγητές έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα. Είναι νευρικοί, είναι ανήσυχοι, είναι επιθετικοί. Το αντιλαμβάνονται οι μαθητές. Εντάξει, ναι, η ένταση μεταφέρεται πάντα. Ναι. Ίσως αντιδράσουν και το ίδιο. Ναι. Ίσως νιώθουν ότι με υποτιμάς, όπως και τα παιδιά, καλό είναι να μην μεταφέρουν στην τάξη, είτε αυτή είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Ναι. Την προσωπική τους ένταση. Εντάξει, αυτό που λέμε ότι είναι εργαζόμενοι και θα πρέπει να σκεφτούν το κατά πόσο καλός εργαζόμενος είμαι και κατά πόσο καλός συνάδελφος είμαι.
Τώρα, η κατάχρηση τιμωρίας για ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε στα άκρα, ναι, όταν άλλες τακτικές λειτουργούν καλύτερα. Όταν λειτουργούν, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν λειτουργούν. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον τιμωρίες τόσο όπως στο παρελθόν. Ίσως και γι' αυτό τα στεγανά είναι λίγο, τα όρια δεν. Δεν γνωρίζουν ή χρησιμοποιούν λάθος τα ονόματα των μαθητών. Είναι τραγικό. Τουλάχιστον στους πρώτους μήνες δικαιολογείται, αλλά μετά. Μετά, σαφώς, είναι πολλά τα παιδιά. Υπάρχουν, κάνει πλάνο, τάξεις, κάτι. Η κάθε προσωπικότητα χρήζει σεβασμό. Ναι. Φαντάσου και ένα παιδί να μην θυμάται το όνομα ενός καθηγητή. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ναι. Αλλά εντάξει, είναι παιδιά, είναι παιδιά. Ενδεχομένως δίνει το έναυσμα για πειράγματα, εγκυμονούν και καυγάδες, γιατί τα παιδιά έχουν και εντάσεις να πειράζονται μεταξύ τους. Ναι, ναι, αν πω λίγο παραποιημένο το όνομά σου, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου βγάλω ένα παρατσούκλι και να γελάμε μετά στο διάλειμμα. Και όλα τα παιδιά δεν είναι ανθεκτικά στο πείραγμα. Τώρα είπαμε τι μπορεί να προκαλέσει η δυσλειτουργία μέσα στην τάξη, αλλά οφείλουμε βέβαια να πούμε και να ακούσουν και οι γονείς και τα παιδιά τα πλεονεκτήματα της τάξης. Της ομάδας. Της ομάδας. Πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον της τάξης προωθεί και τονώνει μια δυναμική γνωστή ως συνεργατική μάθηση. Δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ζωντανές συζητήσεις, στις οποίες οι μαθητές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης τους για να διατυπώσουν τις γνώμεις τους ή τα επιχειρήματα. Τώρα, είτε λέγεται ιδιαίτερο, είτε δεν ξέρω σε ποια άλλη μορφή, θα πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι η τάξη, μέσα από μια τάξη το παιδί κερδίζει πάρα πολλές δεξιότητες. Αυτό ακριβώς. Και είναι σημαντικό από το να μαθαίνει μόνο του. Ναι. Η κοινωνική είναι ανάπτυξη. Είναι μια μορφή κοινωνίας και η τάξη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μαθαίνει, θα δει τον καλό, θα δει τον κακό, θα δει το δίκαιο, τον άδικο, θα μάθει να συνεργάζεται. Πολύ σημαντικό. Γιατί βιώνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομιλίκους και με καθηγητές. Το να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν κοινωνικά είναι μέσα στη σφαίρα των καθηκόντων μας. Εμείς είμαστε αυτοί που κινούμε τα νήματα. Έτσι, είναι στο δικό μας χέρι. Τώρα, το περιβάλλον της τάξης θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές να κατανοούν, να επιλύουν τις συγκρούσεις, να εργάζονται σε ομάδες, να σέβονται τα διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά υπόβαθρα, να παρουσιάζουν μπροστά στους μαθητές τους. Ναι. Όλα αυτά είναι πολύτιμες εμπειρίες για τη διαμόρφωση της επικοινωνίας και καθώς οριμάζουν συναισθηματικά τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να παρουσιάζουν αυτά που κάνουν μπροστά σε ομάδες. Γιατί αύριο μεθαύριο θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους. Βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά ντρέπονται και τους λέω, μην ντρέπεστε, γιατί αύριο μεθαύριο θα μιλήσετε εσείς μπροστά. Και είναι καλό, όσο πιο μικρό συνηθίζεις να μιλάς μπροστά στην τάξη σου κτλ., τόσο πιο πολύ ανοίγεις ως χαρακτήρας. Οπότε αυτό θα σε βοηθήσει αργότερα. Έτσι, να επιτελέσεις πολύ πιο σωστά κάποιους ρόλους σε πιο μεγάλη ηλικία. Όταν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός από τον καθηγητή, ότι θα σας χωρίσω σε ομάδες, σήμερα θα παρουσιάσετε εσείς, την άλλη εσείς. Και παίρνουν πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι τα παιδιά θα μπορούν να συνεργαστούν, γιατί ξέρουν, δεν μπορώ να επικρίνω, γιατί αύριο θα είμαι εγώ εκεί πάνω και θα μιλάω. Δεν μπορώ να πω, αχ, η εργασία σου είναι χάλια, γιατί μπορεί κάποιος να βρει και τη δική μου χάλια. Τώρα, το εκπαιδευτικό πλεονέκτημα, η διδασκαλία στο περιβάλλον της τάξης δίνει τις ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν και περισσότερα μέσα. Είτε είναι τεχνολογία, είτε είναι έντυπα. Περισσότερες δραστηριότητες για την ομαδοποίηση. Ειδικά να κρατήσουμε. Σε ξένες γλώσσες έχετε πλούσιο υλικό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Μπορούμε να κρατήσουμε αμύωτο τον ενδιαφέρον των παιδιών και όχι μόνο καθόλου τη διάρκεια της τάξης. Πολλές φορές τα παιδιά λένε, αχ, πότε κιόλας πέρασε η ώρα. Ναι, έχουμε πετύχει το σκοπό μας εκεί. Άρα δίνεται η ευκαιρία και σε διαφορετικούς τύπους να ξετυλίξουν τις ικανότητες τους. Από την εμπειρία που έχεις, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, βλέπεις ότι το ενδιαφέρον των μαθητών είναι πολύ μεγαλύτερο όταν τις χρησιμοποιείς. Ναι, γιατί. Ειδικά τουλάχιστον στις ξένες γλώσσες έχετε άφθονο υλικό. Ναι. Γιατί, κοίταξε Χρήστο, όταν θα μπω, εγώ θα γράψω την ορθογραφία, θα παραδώσω, θα φύγουνε. Υπάρχουν κάποιοι τύποι παιδιών που δεν ικανοποιούνται. Χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό πίνακα. Είναι ο ακουστικός, ο οπτικός. Ναι. Ο ακουστικός θα ακούσει και το μάθημα, ο οπτικός θα δει και το βιντεάκι που κινούνται τα παιδάκια, οτιδήποτε έχει το μάθημα. Ο κινητικός θα σηκωθεί, θα ξεκολλήσει από εκείνο το 50 λεπτό στη θέση του, θα σηκωθεί, θα πατήσει μετά στον πίνακα. Σαφώς δεν τους αφήνει να πέσουν. Υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον και ποια είναι η επόμενη άσκηση και τι θα κάνουμε τώρα. Μετά η οργάνωση. Η ένταξη σε μια τάξη διδάσκει τους μαθητές πώς να αναπτύξουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες. Ξεκινώντας από το βασικά. Φτάνω στην ώρα μου.
Ναι, είναι καθήκον. Πολύ σημαντικό. Είναι, η συνέπεια είναι ένα πολύ σημαντικό. Να ετοιμάσω θέμα την τσάντα μου. Για την Ελλάδα. Να έχω τις εργασίες μου έτοιμες. Αυτό ακριβώς. Να είμαι έτοιμος να λογοδοτήσω σε περίπτωση που δεν τις έχω έτοιμες. Πολλές φορές τα παιδιά ρωτούν, ας πούμε, γιατί να πηγαίνουμε στο σχολείο και τι χρειάζεται, γιατί πολύ απλά ζορίζονται. Έτσι πιέζονται σε αυτό το. Και τους λέω αυτό ακριβώς, ότι στο σχολείο δεν πηγαίνεις μόνο για να αποκτήσεις γνώσεις. Πηγαίνεις γι' αυτό ακριβώς, γιατί θα αποκτήσεις πάρα πολλές και δεξιότητες και γενικά θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λες, τη συνέπεια. Ναι. Ότι πρέπει στη συγκεκριμένη ώρα να είμαι και στο σχολείο μου ή να μπω στο μάθημά μου. Το πώς θα προγραμματίσω τη δουλειά μου, το διάβασμά μου. Αυτό θα σε βοηθήσει αύριο μεθαύριο πώς να προγραμματίσεις την εργασία σου ως επαγγελματίας. Γιατί ήδη και κάποιοι καθηγητές και κάποια project απαιτούν να υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Ναι, το παιδί θα πρέπει να συμβαδίσει μέχρι τότε. Mm. Ναι. Στην πραγματικότητα, διδάσκονται να οργανώνουν το χρόνο τους, να δίνουν προτεραιότητες στις εργασίες τους και να είναι συνεπείς. Αυτά τα πράγματα διδάσκονται και δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά, ότι όλα αυτά αποκομίζονται μέσα από μια τάξη. Ναι, γιατί θεωρούμε το σχολείο δεδομένο. Ναι. Είναι είτε το θέλουμε είτε όχι, πολλές φορές με όλα τα προβλήματα που έχει η εκπαίδευση. Λέω στα παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό, ή ας πούμε βλέπουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα βιβλία. Χειρίζονται τα βιβλία, σκίζουν, μουτζουρώνουν κτλ. Λέω να σκεφτείτε ότι στο εξωτερικό πολλοί, σε πολλές χώρες, αγοράζουν τα βιβλία. Με όσα προβλήματα και αν έχει η Ελλάδα. Αν σκεφτούμε ότι παίρνεις αυτό το βιβλίο δωρεάν, ναι, είναι μεγάλη υπόθεση ότι θα πρέπει έτσι να το τιμάς, ας πούμε. Είναι πολλά πράγματα δυστυχώς τα θεωρούμε δεδομένα. Τα θεωρούμε δεδομένα. Ναι, δεν μπαίνουμε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτούμε. Ναι. Εντάξει, πάει το παιδί μου στο σχολείο. Τι κερδίζει, χάνω την ώρα μου, ησυχάζει το κεφάλι μου εμένα για 6 ώρες. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Και γι' αυτό θα πρέπει και ο γονέας, αυτό που λέμε, να κρατήσει και την ανάλογη απόσταση, να αφήσει το παιδί να αποφασίζει και να σκέφτεται και να μάθει, καλά λόγια για το σχολείο. Ναι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα πολλές φορές γίνεται και μια άσχημη συζήτηση μέσα στο σπίτι και επηρεάζεται αρνητικά το παιδί τόσο για το σχολείο όσο για, όσο για τους εκπαιδευτικούς, για ορισμένους εκπαιδευτικούς. Συνήθως και αυτό είναι ένα λάθος, πιστεύω. Ναι. Γιατί κάποιοι γονείς απλά δεν δέχονται ότι το παιδί τους δεν είναι το άριστο σε όλα. Άρα δεν για να μην υποτιμήσω το παιδί. Δεν έχει σημασία αν είναι άριστο, έτσι δεν είναι. Φυσικά δεν έχει. Δεν κρίνεις μια προσωπικότητα από το πόσο καλά ξέρει αρχαία ή μαθηματικά. Και δεν θα εξαρτηθεί και το μέλος του από αυτό. Αυτό θα πρέπει να περάσει στους γονείς. Το να πάω εγώ και να πω στις φίλες μου, στον κύκλο μου, ξέρεις το παιδί, αλλά ο καθηγητής θα είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάξει τον μπαλάκι. Ναι, είναι στους άλλους. Τώρα, κάποια άλλα ωφέλη είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν πιο σύνθετα προβλήματα με την ομαδική συνεργασία από ό,τι θα μπορούσαν μόνοι τους. Ναι. Μοιράζονται διαφορετικές προοπτικές, διαφορετικές απόψεις. Αναπτύσσουν τις λεκτικές τους δεξιότητες, λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, αποδοχή. Ναι. Αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί άλλο να σκεφτώ μόνος μου, μπορεί να μου πεις μια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Βέβαια. Μοιράζονται τις απόψεις τους. Βέβαια. Εδραιώνουν μια κοινή ταυτότητα με τους άλλους, μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους φωνή, να στηριχθούν στα πόδια τους, αυτό τους δίνει και αυτοπεποίθηση ότι είπα κάτι, ήταν σωστό ή και να μην ήταν σωστό, αντικρούστηκε, ναι, έμαθα να σκέφτομαι. Μαθαίνουν να ακούνε, να σέβονται τις ιδέες των άλλων, να αναλαμβάνουν ευθύνες από τη στιγμή που θα βρεθούν και αυτοί οι υπόλογοι. Ναι. Ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, η φαντασία. Ναι, ειδικά με κατασκευές, τα καλλιτεχνικά. Δεν ξέρω, είναι από τα αγαπημένα μαθήματα των παιδιών. Ναι. Επειδή δημιουργούν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η βιωματικότητα, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό μάθημα, γιατί δυστυχώς την τέχνη την έχουμε βγάλει από τα σχολεία, ακόμη και στα πειράματα ή οτιδήποτε πιστεύω ότι θα. Είναι πειράματα, είναι ανάπτυξη ιδεών, είτε οτιδήποτε. Η δημιουργία και η φαντασία ενθαρρύνεται και αυτό. Είναι πολύ σημαντική. Και το τελευταίο που έχω βάλει είναι η δημιουργία για δυνατές φιλίες. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω μαθητές μου έτσι να έχουν κάποιους φίλους και να συνεχίζουν και μετά και από εμείς χρόνια. Όπως και εμείς. Ναι. Είναι πολύ ωραίο που μετά από χρόνια έχουμε ανθρώπους με τους οποίους βρεθήκαμε, μαζί στο σχολείο και συνεχίζουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις. Γιατί δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Σίγουρα. Όλα τα παιδιά έχουν φιλότιμο, έχουμε ένα ρόλο εμείς να παίξουμε. Πατάμε πάνω στο φιλότιμο, δεν πατάμε πάνω στις αδυναμίες τους, έτσι, δεν πατάμε πάνω στα δικά μας τα αποθυμένα ή αν δεν έχουμε εμείς ισορροπήσει ως προσωπικότητες για να πάω να προβληθώ ή να τονωθώ εγώ σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να φταίνε. Αυτό λέω εγώ πάντα. Το σχολείο είναι ένας πολύ όμορφος χώρος για να αναπτύσσονται μέσα πολύ ωραίες δραστηριότητες και νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρόνια τα οποία τώρα βιώνουν τα παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα σε αυτό το χώρο. Ναι. Να περάσουν καλά, γιατί είναι χρόνια τα οποία μας μένουν. Αυτό που λέω ότι είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να τη χαρείτε, να την κάνετε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη
Και βέβαια να αποκομίσετε και όσο το δυνατόν, γιατί στο μέλλον το αυτό όπλο σας είναι η εκπαίδευση. Θα μας δώσει εφόδια, γνώσεις, για να μπορέσουμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Λοιπόν, Κίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Καλό απόγευμα. Και να τελειώσουμε ένα τηλεοπτικό φροντιστηριακό μάθημα από το μαθηματικό Γιάννη Οικονόμου. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Οικονόμου και σήμερα θα λύσουμε μαζί μία άσκηση κανονικής κατανομής. Πάμε λοιπόν να δούμε την εκφώνηση της άσκησης. Το βάρος των κυβωτίων με ζωοτροφές χ σε κιλά ενός δείγματος 2.000 κυβωτίων ακολουθεί την κανονική κατανομή. Σε αυτό το δείγμα βρέθηκαν 3 κυβώτια με βάρος μικρότερο από 14 κιλά και 320 κυβώτια με βάρος μικρότερο από 18 κιλά. Πρώτο ερώτημα, να βρείτε τη μέση τιμή, την τυπική απόκληση, καθώς και να εκτιμήσετε το εύρος του δείγματος. Δεύτερο ερώτημα, πόσα κυβώτια έχουν βάρος πάνω από 26 κιλά. Και τρίτο ερώτημα, επιλέγω τυχαία ένα κυβώτιο. Να βρείτε την πιθανότητα να έχει βάρος κάτω από 16 κιλά. Κανονική κατανομή λοιπόν, εδώ έχουμε μία άσκηση κανονικής κατανομής. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι το σχήμα της κανονικής κατανομής, το οποίο δίνεται στο σχολικό βιβλίο. Εδώ έχουμε μία πιο διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή δεν βλέπουμε την καμπύλη, έχουμε βάλει τα δεδομένα σε έναν πίνακα, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά. Τα οποία όμως φαίνεται να είναι διαφορετικά από αυτά που δίνει το σχολικό βιβλίο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς βγάζουμε αυτό το πίνακα για να γνωρίζουμε τη διαδικασία. Στο σχολικό βιβλίο λοιπόν μας λέει ότι η περιοχή από το χ πλην S μέχρι το χ συν S είναι 68% των παρατηρήσεων. Αυτό το 68% όπως βλέπουμε καταλαμβάνει δύο κελιά στον πίνακα, δύο περιοχές στην κανονική κατανομή. Και λόγω συμμετρίας της κανονικής κατανομής αυτές οι δύο περιοχές πρέπει να είναι ισεμβαδικές. Επομένως, το κάθε κελί θα είναι 68% δεύτερα, δηλαδή 34%, και συμπληρώνουμε τα δύο πρώτα κελιά. Το επόμενο ποσοστό που έχουμε στο σχολικό βιβλίο είναι η περιοχή από το χ πλην 2S μέχρι το χ συν 2S, το οποίο είναι 95%. Τώρα, τα δύο κελιά που μας περισσεύουν, τα δύο καινούργια δηλαδή που πρέπει να βρούμε, θα προκύψουν αν από το 95%, δηλαδή από όλη αυτή την περιοχή, αφαιρέσουμε τα δύο μεσαία που έχουμε βρει, το 68% δηλαδή. Επομένως έχουμε 95-68 και πάλι δια 2, διότι οι περιοχές είναι 2 και είναι συμβαδικές. Άρα η κάθε μια θα είναι 13,5% και συμπληρώνουμε πάλι τον πίνακα. Το επόμενο ποσοστό λοιπόν είναι 99,7%. Και ακριβώς με την ίδια λογική, για να συμπληρώσουμε πάλι τα δύο ακριανά κελιά του πίνακα, πρέπει να κάνουμε 99,7% πλην 95% και όλο αυτό δια 2 φυσικά. Το οποίο θα μας βγάλει 2,35% και συμπληρώνουμε τα κελιά. Τα δύο τελευταία κελιά λοιπόν θα πρέπει να συμπληρώνουν το 100% των παρατηρήσεων, αφού είναι τα δύο τελευταία. Τα οποία πάλι είναι συμβαδικά, οπότε ακριβώς με την ίδια λογική, 100-99,7 δεύτερα, το οποίο θα μας δώσει 0,15%. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη μορφή, η οποία μας εξυπηρετεί καλύτερα στο να απαντήσουμε όλα τα επόμενα ερωτήματα. Πριν ξεκινήσουμε, βασικά για να λύσουμε το πρώτο ερώτημα, πρέπει να αναλύσουμε τα δεδομένα τα οποία δίνονται στην εκφώνηση. Έχουμε λοιπόν, το πρώτο που μας λέει είναι ότι 3 κυβώτια έχουν βάρος μικρότερο από 14 κιλά. Τρία κυβώτια. Στην κανονική κατανομή, όπως βλέπουμε και στον πίνακα, δουλεύουμε με ποσοστά. Επομένως, αυτά τα τρία κυβώτια πρέπει να τα μετατρέψουμε σε ποσοστό. Αν θυμόμαστε, το δείγμα μου ήταν 2.000 κυβώτια. Επομένως, για να κάνω τα τρία κυβώτια ποσοστό, διαιρώ 3 δια 2.000 δια το μέγεθος του δείγματος και έχουμε 0,0015, το οποίο σαν ποσοστό μπορώ να το γράψω 0,15%. Τι κάνουμε τώρα? Βρήκαμε τα τρία κυβώτια είναι το 0,15% των παρατηρήσεων. Εφόσον λέει βάρος μικρότερο από 14 κιλά, αρχίζω να προσθέτω από τα αριστερά προς τα δεξιά τα ποσοστά μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό. Δηλαδή το 0,15 για τη δικιά μας περίπτωση. Όπως βλέπουμε όμως σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνω προσθέσεις. Το 0,15% είναι απευθείας στο πρώτο κελί, το οποίο βλέπουμε ότι πέφτει πάνω στο χ πλην 3S.
Επομένως, αυτό το χ πλην 3S πρέπει να είναι το 14. Αφού 0,15% παρατηρήσεις, σύμφωνα με τη θεωρία, είναι κάτω από το χ πλην 3S και η άσκηση μου λέει ότι το 0,15% είναι κάτω από 14, αυτό σημαίνει ότι χ πλην 3S ίσον 14. Εξίσωση με δύο αγνώστους δεν μπορούμε να τη λύσουμε ακόμα. Έχουμε όμως ακόμα ένα δεδομένο στην άσκηση. Κρατάμε αυτό που βρήκαμε και το επόμενο που μας δίνει είναι ότι 320 κιβώτια έχουν βάρος μικρότερο από 18 κιλά. Πάλι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, τα 320 κιβώτια πρέπει να τα μετατρέψουμε σε ποσοστό. 320 λοιπόν προς 2000 θα μας δώσει 0,16 και σαν ποσοστό που μας ενδιαφέρει είναι το 16%. Πάλι λέει τη λέξη μικρότερο από 18 κιλά. Άρα πάλι προσθέτω από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν έλεγε μεγαλύτερο, θα προσθέταμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, ανάποδα δηλαδή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 16% προκύπτει από το 0,15% συν 2,35% συν 13,5%. Επομένως βλέπουμε ότι πέφτουμε πάνω στο χ-S. Αυτό σημαίνει, ακριβώς για τον ίδιο λόγο με πριν, ότι το χ-S είναι 18. Και όπως παρατηρούμε τώρα, έχουμε δύο εξισώσεις με δύο αγνώστους, επομένως μπορούμε να λύσουμε σύστημα. Το σύστημα λοιπόν, χ πλην 3S ίσον 14 και χ πλην S ίσον 18. Εδώ θα το λύσουμε με αντίθετους συντελεστές, από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι τον βολεύει θα κάνει. Θα πολλαπλασιάσουμε την κάτω εξίσωση με μείον 3, ώστε να προκύψει κάτω πλην 3χ συν 3S ίσον πλην 54. Πρόκυψαν αντίθετοι συντελεστές. Οπότε τώρα προσθέτουμε κατά μέλη τις δύο εξισώσεις και έχουμε μείον 2 μέση τιμή ίσον μείον 40. Το πλην 3S με το συν 3S έφυγαν. Και αυτό πλέον είναι μια εξίσωση πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο. Επομένως, διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου και βγάζουμε ότι η μέση τιμή είναι 20. Αφού λοιπόν έχω βρει τη μέση τιμή, επιλέγω μία από τις δύο εξισώσεις, όποια θέλω εγώ, και αντικαθιστώ όπου μέση τιμή το 20. Και βρίσκουμε τελικά ότι η μέση τιμή είναι 20 και η τυπική απόκληση 2. Όπως βλέπετε εδώ, λέμε χ μέση τιμή ίσον 20 κιλά και S ίσον 2 κιλά. Πρέπει να βάζουμε τις μονάδες μέτρης στο τέλος. Το βάρος των κιβωτίων ήταν σε κιλά, όπως μου είπε η άσκηση, άρα κιλά θα βάζουμε κι εμείς. Το πρώτο ερώτημα όμως ήθελε να δώσουμε και μια εκτίμηση του εύρους. Σύμφωνα πάλι με τη θεωρία, είναι ακριβώς κάτω από το σχήμα της κανονικής κατανομής. Το εύρος ισούται περίπου με 6 τυπικές αποκλίσεις. 6S, όπως βλέπουμε εδώ. Δηλαδή 6 επί 2, 12 κιλά και το εύρος. Επομένως, πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Το δύσκολο κομμάτι της άσκησης ήταν αυτό. Τώρα πλέον, ό,τι και να με ρωτήσει, είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, δεύτερο ερώτημα, πόσα κιβώτια έχουν βάρος πάνω από 26 κιλά. Βλέπουμε στον πίνακα, τον οποίο τον έχουμε αλλάξει όπως παρατηρείτε, έχουμε βγάλει τα χ πλην 3S, χ πλην 2S και έχουμε κάνει αντικατάσταση με τα νούμερα που έχουμε βρει. 14, 16, 18, 20 που ήταν η μέση τιμή, 22, 24 και 26. Επομένως, εφόσον με ρωτάει πόσα κιβώτια έχουν βάρος πάνω από 26 κιλά, πάω στο 26 και προσθέτω, εφόσον θέλω να είναι πάνω από 26, όλες τις περιοχές που είναι δεξιά από το 26. Εδώ είναι μόνο μία. Είναι δηλαδή το 0,15%. Προσοχή όμως, σαν απάντηση δεν μπορώ να το αφήσω εδώ. Με ρωτάει πόσα κιβώτια και όχι τι ποσοστό των κιβωτίων. Επομένως, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το 0,15% με το δείγμα, με το 2000, και βρίσκουμε ότι είναι 3 κιβώτια. Και το τελευταίο ερώτημα, επιλέγω τυχαία ένα κιβώτιο. Να βρείτε την πιθανότητα να έχει βάρος κάτω από 16 κιλά. Πάμε πάλι στον πίνακα, βλέπουμε το 16. Εφόσον ζητάει βάρος κάτω από 16 κιλά, πρέπει να προσθέσουμε όλες τις περιοχές που είναι αριστερά από το 16. Δηλαδή το 0,15 και το 2,35%. Τα οποία δίνουν 2,5%. Εδώ τώρα θα το αφήσουμε σαν ποσοστό ή θα το γράψουμε σαν δεκαδικό. Δεν θα κάνουμε όμως σε καμία περίπτωση πολλαπλασιασμό με το 2000, διότι αν προσέξουμε το ερώτημα,
λέει να βρούμε την πιθανότητα και όχι τον αριθμό των κυβωτίων. Επομένως, το ερώτημα τελειώνει εδώ, όπως φυσικά και η άσκηση. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία και καλή δύναμη για τις εξετάσεις. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.